Η Λένια είναι μια κοπέλα η οποία την γνωρίσαμε όλοι από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, μέσα από τα διλήμματα. Είδαμε να κάνει, να παίζει σε διάφορα σκέτς, σε διάφορες πράξεις θεατρικά, έτσι ας πούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, σε διάφορα θεατρικά. Πώς λέγεται, μονό. Πώς λέγεται, όχι, μονόλογος δεν είναι. Όχι, μονόλογος. Μονόπρακτο. Μονόπρακτο, ναι. Ναι, μονόπρακτο. Σε διάφορα θεατρικά, ναι. Μονόπρακτα, θα το πω εγώ και καλά, ας πούμε. Λοιπόν, η Λένια εκεί την γνωρίσαμε, έπαιξε πάρα πολλούς ρόλους. Έπαιξε την καλή, έπαιξε την κακιά, έπαιξε το ένα, έπαιξε άλλο. Τα έχει παίξει όλα. Αυτό λοιπόν μας έκανε να μάθουμε τη Λένια ότι είναι ένα κορίτσι το οποίο μέσα από τη δουλειά της, μέσα από το ότι είναι ηθοποιός και δημοσιογράφος, που σημαίνει ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά τέτοιες δουλειές, ξέρει πώς να σταθεί, ξέρει πώς να πουλήσει τον εαυτό της. Δεν έχει θέμα με την κάμερα. Βέβαια, καμία απολύτως σχέση, δεν κολλάει όπως τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν έχει. Αυτή έχει τρομερή εμπειρία, ενώ τα άλλα παιδιά δεν έχουν καμία εμπειρία. Δεν έχουν εμπειρία. Τώρα αρχίζουν και μπαίνουν, ας πούμε. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο, για όλο αυτό που σας είπα και την προϊστορία της, μου έκανε άσχημη εντύπωση και άρχισα να την ψάχνω πάρα πολύ μαζί με την Έλενα όταν τη φίλησε ο Φίλιππος και βγήκε έξω λέγοντας «Τρέμουν τα πόδια μου από το ένα φιλί». Το οποίο φιλί ήταν και κάκιστο φιλί, διότι δεν ήταν καθόλου ερωτικό. Ήταν ένα φιλί σαν γκίζο και γεια σας. Εντάξει τώρα. Μπορεί να κόλλαγε στις κάμερες ο Φίλιππος, δεν ξέρεις. Και ο Φίλιππος όμως, θα πάμε για το Φίλιππο μετά. Και ο Φίλιππος έχει εμπειρία από τις κάμερες, δεν είναι ότι δεν έχει εμπειρία. Τέλος πάντων, πιστεύω γενικά ήταν προκλητική η στάση της μέσα στο σπίτι, είχε λόγο σε όλα, μίλαγε για όλα. Πριν φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Οπότε δεν, πάμε, ότι, εμένα πάμε, δεν με πείραξε τόσο πολύ. Όχι, θέλω να πάμε με τη σειρά τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είδαμε αυτό ότι γονάτισε και καλά, δεν μπορώ, δεν αντέχω τι μου έκανε ο Φίλιππος κτλ. Λέμε εμείς οι δύο, τι λέει αυτή, εδώ πέρα έχει παίξει την απατημένη, εδώ έχει παίξει το. Έχει βρεθεί τρίτο πρόσωπο σε διάφορα διλήμματα τα οποία έχει εμπλακεί ως ηθοποιός μέσα. Και ξαφνικά, ας πούμε, για ένα φυλάκι το οποίο ήταν και ηθοποιίστικο, γιατί δεν μας άρεσε καθόλου, κάθε και παίζει μπάλα. Είχε δηλώσει και πριν ότι ο Φίλιππος είναι ο μόνος που δεν γουστάρει, γουστάρει τα μελανούρια με τα μαύρα μαλλιά κτλ. Οπότε λες, μα τι στο διάλογο γίνεται ξαφνικά, πώς γυρνάει έτσι. Ψάχνουμε λοιπόν και τον Φίλιππο και βλέπουμε ότι και αυτός ηθοποιός, οπότε λοιπόν είναι πολύ πιθανόν να το παίζουν θέατρο. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι μέχρι και σήμερα όταν φιλούνται. Φιλούνται. Δεν σε πείθουν. Ναι, θεατρινίστηκα τελείως, ας πούμε. Δεν μου αρέσει καθόλου ο τρόπος που φιλούνται. Ενώ υποτίθεται ότι είναι ηθοποιοί και πρέπει να παίζουν σωστά το ρόλο, και τώρα που λιποθύμησε, ήταν λίγο κάπως όλο το σκηνικό και οι διαλόγοι μεταξύ τους είναι περίεργοι, στημένοι. Γι' αυτό και. Δηλαδή, μπορεί κατά βάθος να μην είναι τόσο κακά παιδιά όσο παρουσιάζονται, όσο θέλει ο κόσμος, ας πούμε, να τους επιτίθεται. Αλλά αυτό που βγάζουν προς τα έξω δυστυχώς είναι ψεύτικο. Αυτό λοιπόν το μειονέκτημα νομίζω ότι θα πρέπει να διορθώσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε με την αρνητική ψήφο να μην υπάρχει πρόβλημα. Η πολυλογία της, η επιθετικότητά της και η άνεση μπροστά στις κάμερες και στα μικρόφωνα είναι αυτό που την έχουν κάνει αντιπαθητική. Όμως πρέπει να πούμε ότι σαν πρόσωπο, όταν δεν μιλάει, είναι συμπαθέστατη. Είναι ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά θα μπορούσε να κάνει παρέα στο μαζί της, ανά πάσα στιγμή, και να κάτσεις και με τις ώρες να μιλάς μαζί με αυτήν την κοπέλα. Είναι έξυπνη, είναι όμορφη. Εντάξει, και παρόλα τα χτυπήματα, ναι, δεν μπορεί να την πει άσχημη. Γιατί έχουν χτυπήσει, δεν έχουν χτυπήσει τα μαλλιά τη, για το ένα. Ναι, εντάξει, έχουν πει πολλά πράγματα. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να δούμε τα πράγματα λίγο έτσι σωστά και ισορροπημένα. Λοιπόν, ποια είναι τα υπέρ, ποια είναι τα κατά. Έχει κατά ότι μιλάει πάρα πολύ, ότι ξεφεύγει το όριο. Έχει κατά ότι η σχέση δεν μας πείθει εμάς, αυτή η σχέση. Και αν είναι και αληθινή, τότε λοιπόν τα απορώ μαζί της πώς μπορεί και έχει να διασχέσει. Εντάξει, και εσύ τώρα το ότι δήλωσαν και οι δύο ότι δεν είναι ερωτευμένοι, οπότε λες. Ναι, και αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Δεν μπορείς να φιλήσεις τον άλλον, τον φιλάς όταν δεν είσαι. Και μάλιστα δίνει αγώνα για να ξεπεράσει τον πρώην, έναν πρώην, τον οποίο εμείς φέραμε στην επιφάνεια, λέγοντας η ίδια ότι δεν έχει σχέση μαζί του, ενώ εμείς είπαμε ότι έχει σχέση μαζί του. Εμένα οι δικές μου πληροφορίες τουλάχιστον λέγανε ότι η σχέση αυτή είναι υπαρκτή, δεν είναι ανύπαρκτη. Τέλος πάντων. Μάλιστα εμείς, δεν την είχε αναφέρει και στο φίλο. Μπράβο. Εμείς θα δεχτούμε αυτό που λέει η ίδια. Δεν έχω τα αποδεικτικά στοιχεία για να πάω να της πω ότι έτσι είναι τα πράγματα, δεν γίνεται διαφορετικά. Εμείς δείξαμε ότι μέχρι και 8 Ιανουαρίου που ήταν μέσα στο παιχνίδι και πρωταγωνιστούσε ήδη, έκανε like στον πρώην της που τα απορώ και μάλιστα κάπου υπόθηκε ότι τη χώρισε αυτός. Και αν σε χωρίζει ένας τύπος, δεν πας να του κάνεις. Ναι, η ίδια το είπε. Ναι. Εάν λοιπόν σε χωρίζει ένας τύπος, πας να του κάνεις like από κάτω, σαν να του λες να πούμε, ξέρεις κάτι, ενώ ψάχνεις να βρεις το νέο σου γκόμενο από εκεί, ξαφνικά πας στον πρώην γκόμενο και πατάς ένα like. Αυτά δεν γίνονται. 8 Ιανουαρίου. Και δήλωσε και ο Κοπηδάκης ότι είχε πάει Σαββατοκύριακο κουφονίσια. Ναι, μαζί. Το βγάλαμε και εμείς αυτό το πράγμα. Λοιπόν,
Αυτό είναι το θέμα Λένια. Η Λένια λοιπόν έχει αυτό να αντιμετωπίσει μπροστά από εσάς.